Αγγέλου, με την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν οι συνάδελφοί μας, οι 8 κατηγορούμενοι, βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου και αφού είχαν πάρει αναβολή. Θυμίζουμε ότι αφορά στην υπόθεση στο που είχαν συλληφθεί την μέρα της απεργίας της 6 του Απρίλη στο λιμάνι, γιατί μπαίνοντας στο λιμάνι κατάφεραν να αποκαλύψουν ότι νατοϊκός εξοπλισμός διακινείται προς την Ανατολική Ευρώπη. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, παλεύουμε ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με μεγαλύτερη δύναμη. Τι επίθεση δέχτηκαν και γιατί τη δέχτηκαν? Κατά την έξοδο από την δικαστική αίθουσα και αφού είχαν πάρει αναβολή, ένας από τους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι κάποιος τραβούσε φωτογραφίες με το τηλέφωνό του και συνολικά όλη η αστυνομική δύναμη που συνόδευε τους την έπεσε στους 8 που είναι κατηγορούμενοι και το ενός τους σκίσανε το πουκάμισο. Καταδικάζουμε την απρόκλητη βία των δυνάμεων καταστολής ενάντια στους 8 συναδέλφους μας, συναγωνιστές μας. Μια επίθεση για την οποία ευθύνεται η ίδια η κυβέρνηση, που δίνει εντολές να καταστέλλεται και να φτυχιέται κάθε αγωνιστική κινητοποίηση εργαζομένων και συνολικότερα του λαού, η οποία βάζει στο στόχο τα σχέδιά τους που θέλουν να μετατρέψουν την πόλη μας, το λιμάνι της, σε ορμητήριο των ατοικών δυνάμεων, των δολοφονικών αυτών δυνάμεων που έχουν βάλει στο στόχαστρο τους ίδιους τους λαούς. Και ταυτόχρονα η ίδια η κυβέρνηση, αυτή και οι προηγούμενοι, έχουν φροντίσει να πέσουν στα πούπουλα οι φασίστες δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής, που σήμερα τολμάνε να λένε πως έχουν το δικαίωμα ότι πρέπει να αποφυλακιστούν, γιατί τους έχουν δώσει το δικαίωμα οι δολοφόνοι, αντί για εγκληματίες, αντί για έγκλημα, αυτά τα περιστατικά να θεωρούνται πλημέλημα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να σηκώσουν κεφάλι, να κρυφτούν μέσα στα λαγούμια τους, μέσα στα μπουτρούμια τους. Και αυτό θα γίνει μόνο όσο θα δυναμώνει το εργατικό λαϊκό κίνημα, μέσα από τους συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς μας, όσο θα δυναμώνει πάλι για τα δικαιώματά μας, για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δεν σταματάμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα βρεθούμε χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα, αλλά και από διάφορες χώρες της Ευρώπης, στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, εκεί που θα συζητήσουμε και θα βγάλουμε συμπεράσματα από τους μεγάλους αγώνες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και θα σχεδιάσουμε τους αγώνες που θα δώσουμε από εδώ και πέρα. Συνεχίζουμε αγωνιστικά, συνάδελφοι και συναδέλφες.